τα δημοσιεύματα, η κριτική, η πυροβολισμή από την αξιωματική αντιπολίτευση για την υπόθεση ε, του κυρίου Φλόρου. Επιμένουν μέχρι και χθε η κυρία ε, ε, Τσαπανίδου, νέα εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο ΣΚΑΙ, στου στους του, στους ε, ε, ε σα άσκησε σφοδρή κριτική. Και εκκρεμεί μία απάντησή σα σε όλο αυτό. Παρακολουθεί το ή όχι ο αρχηγό αυτο Ανεξάρτητα από το αν τον στηρίζει ή όχι η αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεκαθαρίσει στην κοινωνία αν ο αρχηγός Γεθά ήταν προστατευμένο ή δεν ήταν. Πάμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και μια σειρά και από άλλα ερωτήματα σε αυτήν την ιστορία. Αλλά να ξεκινήσουμε Βεβαίως. από αυτό που και να πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε πει πολλέ φορέ και γι' αυτό και για άλλα περιστατικά ότι εάν υπήρχαν μέσα στου κύκλου τη ορισμένοι που λειτουργούσαν εκτό πλαισίου και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι τελείω εκτό από τη λογική που πρέπει να έχουν οι μυστικέ υπηρεσίε μια χώρα, χωρί τι ασφαλιστικέ δικλείδε και τι διαδικασίε που θα έπρεπε να ακολουθούν, αυτά θα φανούν, θα αναδειχθούν, δεν θα μείνει καμία σκιά. Επομένω, δεν μπορεί να αποκλείσει να παρακολουθεί το εναγνία Από την ΕΥΠ. Θυμίζω, κύριε Οικονόμου. λέω, ότι αν, λέω ότι αν υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτό πλαισίου, αυτό θα φανεί. Δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Αυτό αυτό θα αρα... λέω ταυτόχρονα όμω. Περιμένετε μισό λεπτό. Όλα θα τα πούμε. Άλλωστε δεν τα λέμε πρώτη φορά. Αυτό. Λέω ότι η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Έφυγε κόσμο από την ΕΕ.